Οι κατατόπους διευθυντές σχολείων ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες που αφορούν τη σίτιση, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους δικαιούχους. Πρόκειται για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας εκτός Ξάνθης και έχουν προσληφθεί για το σχολικό έτος 2017-2018 στην Ξάνθη. Με δικαιολογητικό έγγραφο μόνο την πρόσληψή τους μπορούν να προσέλθουν στη λύση αξιωματικών για σίτιση. Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια οι αναπληρωτές οι οποίοι κατάγονται ή έχουν τόπο καταγωγής εκτός Ξάνθης, τους έδινε τη δυνατότητα του Υπουργείου να μπορούν να σιτίζουν στη λέξη αξιωματικών. Φέτος λοιπόν την Παρασκευή με πήρε ο αρμόδιος αξιωματικός της Λέσχης και μου είπε ότι ήδη μπορούν να απευθύνονται σε αυτόν οι αναπληρωτές έχοντας μαζί τους μόνο ένα χαρτί της πρόσληψής τους για να μπορούν από την Παρασκευή κιόλας για να σιτίζονται. Εγώ έστειλα ένα mail σε όλα τα σχολεία έτσι ώστε να τους ενημερώσω ότι μπορούν όντας με ένα χαρτί και μονάχα αυτό να μπορούν να σιτίζονται. Στη συνέχεια θα φέρουν τα άλλα τα δικαιολογικά που απαιτούνται για να σιτίζονται κανονικά για το νέο σχολικό έτος 17-18. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν αναπληρωτή η οποία καταγωγή του δεν αποδοπερδεμένη δηλαδή στην πόλη μας? Νομίζω τον ανακουφίζει οικονομικά, αλλά και πολύ περισσότερο πρακτικά για να μπορεί να βρίσκει ένα έτοιμο φαγητό μετά τον κόπο και το βάσανο του σχολείου. Στην πορεία πάντως οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να επωφεληθούν του προγράμματος θα πρέπει να εκδώσουν δελτίο εισόδου στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Ξάνθης, για το οποίο απαιτείται να προσκομίσουν πρώτον το δελτίο της νομικής ταυτότητας, δεύτερον δύο φωτογραφίες ταυτότητας και τρίτον την ατομική βεβαίωση του δικαιούχου που παρέχεται από τη σχολική μονάδα που εργάζονται.